σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο χριστουγεννιάτικο βίντεο αυτής της χρονιάς. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λέω χριστουγεννιάτικο, εντάξει, Black Friday πλησιάζει. Όπως θα έχετε δει και από τον τίτλο, θα σας κάνω τις δικές μου προτάσεις αγορών. Εννοείται ότι κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει αγορές στην Black Friday. Απλά αν ενδιαφέρεστε να ψώνεστε κάτι στο κομμάτι καλλιντικό, skin care, μακιγιάζ, θα σας προτείνω κάποια πράγματα. Εγώ έρχεται σύντομα και βίντεο με αρώματα κτλ. Δεν θα προλάβω τον Black Friday, θα μπει μέσα στις γιορτές, αλλά βάζουν και άλλες εκπτώσεις στις μεγάλες εταιρείες με τα αρώματα, οπότε μην ανησυχείτε. Σε επικεντρωθούμε στο ότι εγγενιάζω τη χριστουγεννιάτικη σεζόν στο κανάλι μας. Ελπίζω να είστε εδώ, να σας αρέσουν τα βίντεο, να κάνουμε παρέτηση όσο μπορούμε. Δεν σας υπόσχομαι ότι θα ανεβάζω βίντεο συνέχεια. Σίγουρα θα έχουμε την Πέμπτη μας και την Κυριακή μας και θα προσπαθήσω κάποιες φορές να έχουμε και εξτρά βιντεάκια. Γι' αυτό να είστε συντονισμένοι και να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου και να με βρείτε στα social media, γιατί θα χαρώ πάρα πολύ να μεγαλώσει η παρέα μας. Αλλά και γιατί εκεί θα ενημερώνεστε για το πότε θα ανεβάζουμε βίντεο. Έχω γράψει στο τετραδιάκι μου, λαμβάνοντας σαν σημείο αναφορά τις μάρκες των καλλιτικών που βρίσκουμε στα Sephora, στα Hondo Center και γενικότερα σε φυσικά και διαδικτυακά καταστήματα της Ελλάδος. Δεν σας προτείνω κάτι από εξωτερικό σήμερα, γιατί περνάει τελωνίο και γιατί θεωρώ ότι πρέπει να έτσι επικεντρωθώ στα ελληνικά δεδομένα. Έχω πάρει μία-μία τα brands, σας έχω πει και θα σας πω προϊόντα που εγώ έχω χρησιμοποιήσει και μου άρεσαν ή τι έχω ακούσει από άλλους, και στο τέλος θα σας κάνω και συγκεκριμένες προτάσεις προϊόντων. Το βίντεο θα είναι τεράστιο, πάρτε κάτι να φάτε, να πιείτε και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με Anastasia Beverly Hills. Είναι μια εταιρεία που ήθιστε να έχει πολύ καλά προϊόντα τόσο σε παλέτες όσο και σε προϊόντα φρεδιών. Το Brow Wiz είναι ένα εξαιρετικό προϊόν που έχει αφήσει θρυλικό background προς τα πίσω. Δεν έχω δοκιμάσει, έχω δοκιμάσει παλέτα. Δεν κυκλοφορεί πλέον, αλλά είναι αυτή εδώ πέρα, σε συνεργασία με την Carly Bible. Έχει πολύ βουτυρένιες σκιές που αναμειγνύονται πάρα πολύ ωραία στο μάτι και σας την προτείνω, τη συγκεκριμένη εταιρεία, για φρύδια και για παλέτες. Αμέσως μετά πούμε στην εταιρεία Beauty Blender, έχει πολύ ωραία σφουγγαράκια. Θεωρώ ότι είναι πολύ ακριβό και στο εμπόριο μπορείτε να βρείτε πολύ πιο ωραία. Ωστόσο, αν ενδιαφέρεστε για κάτι πιο μπούζι, κάτι πιο επαγγελματικό, είστε επαγγελματίας make-up artist κτλ., σας τα προτείνω. Είναι πάρα πολύ ωραία μαλακά, τα βρέχεις, διπλασιάζονται και πατικώνεις πολύ ωραία τα προϊόντα μέσα στο δέρμα και δεν απορροφά και πάρα πολύ ποσότητα. Η Benefit είναι μια εταιρεία κολοσσός για τα φρύδια. Έχω δοκιμάσει το Cabrow και το Gimme Brow. Το Cabrow πρέπει να είναι κάπου εδώ. Δεν είναι εδώ. Κόβει βόλτες. Τέλος πάντων, είναι το Cabrow μια πομάδα που ταιριάζει στο χρώμα του φρυδιού. Παίρνεις με το πινελάκι που έρχεται μαζί και γεμίζεις την τρίχα. Ενώ το Gimme Brow είναι το αγαπημένο μου τζέλ φρυδιών. Έχει και χρώμα μέσα. Χτενίζει πολύ ωραία, διαχωρίζει. Δεν αφήνει στάμπες, δεν αφήνει προβλήματα ζωής. Έχουν πολύ ωραίες μάσκαρα. Τη Roller Lash μάσκαρα που έχω δοκιμάσει μου άρεσε πάρα πολύ και την προτείνω. Έχουν πάρα πολύ ωραία εορταστικά σετάκια αυτή την περίοδο. Θα σας αφήσω link για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά, όχι ως προς τα προϊόντα που σας αναφέρω, αλλά γι' αυτό δώστε προσοχή τι σας λέω για την κάθε εταιρεία. Θα σας αφήνω την εταιρεία ολόκληρο το link από το κατάστημα για να μπείτε να δείτε, να κάνετε έτσι την έρευνά σας. Φυσικά το θρυλικό, το Hoola Bronzer, πάρα πολύ ωραίο. Δεν αρέσει σε όλους, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ένας θερμός τόνος, τόσο όσο να μην είναι πορτοκαλί, να μην είναι καφετί. Είναι κάτι ενδιάμεσο πολύ ωραίο, αλλά είναι bronzer, όχι contouring. Bobbi Brown, μια πάρα πολύ ακριβή εταιρεία. Έχει πάρα πολύ ωραίες σκιές, πάρα πολύ ωραία highlighter. Εγώ έχω το Pink Glow που πρέπει να είναι εδώ. Να το. Είμαι στην απόχρωση Pink Glow, highlighting powder λέγεται. Είναι αυτό εδώ πέρα. Θεωρώ ότι αξίζει, αν σας αρέσουν τα πιο σήμερι προϊόντα, να επενδύσετε σε κάτι τέτοιο. Γκρέμιστα, γκρέμιστα, όλα πια. Έχουμε κέφια σήμερα. Πάρα πολύ ακριβή εταιρεία. Δεν έχω δοκιμάσει κραγιόν, ακούγεται ότι έχει κεραία κραγιόν, αλλά δεν μπορώ να σας πω, δεν είμαι σίγουρη. Clinique. Θα την πρότεινα σαν μια εταιρεία skin care. Το ντεμακιγιάζ, το balm, το μόβ είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολλές make-up artists χρησιμοποιούν τη ρόζ εντατική, την ελαφριά συφής που είναι σαν gel για το πρόσωπο, σαν primer και σαν ενυδατική κρέμα. Παρεμπιπτόντως, αν σας αρέσει αυτό το μακιγιάζ, είναι με οικονομικά προϊόντα και μπορείτε να το βρείτε εδώ πάνω. Fenty Beauty είναι μια εταιρεία που μου αρέσει πάρα πολύ και σαν σκιές και σαν βάση προσώπου και για τα χείλη, τα gloss και τα κραγιόν της. Αυτά εδώ πέρα, τα Sleep Shine κραγιόν της Fenty Beauty, σας το έχω ξαναπεί, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, ό,τι πιο
κρεμμόδες για τα χείλη, ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο... Εντάξει, δεν έχω πολλά λόγια να πω, είναι εκπληκτικά. Και το Fenty Glow, το θρυλικό lip gloss είναι μουά, καταπληκτικό. Σκιές έχω πάρει αυτή την παλέτα που ακόμα δεν σας έχω γυρίσει βίντεο και δεν ξέρω πότε θα προλάβω. Γιατί δουλεύω το πρωινά και τις υπόλοιπες μέρες έχει σκοτάδι και θα πρέπει να σας κάνω μακιγιάζ σε αυτό το φωτισμό. Πείτε μου αν θέλετε να κάνουμε μακιγιάζ σε αυτό το φωτισμό και ας μην φαίνονται τέλεια τα χρώματα. Έχει μέσα αυτές εδώ τις αποχρώσεις. Είναι και για πολύ basic και για πιο extravagant μακιγιάζ. Estée Lauder, το θρυλικό foundation double wear που μου τελείωσε και θα το δούμε σε empties. Είναι από τα καλύτερα foundation που έχω φορέσει, το πιο bougie, το πιο ακριβό, το πιο ωραίο κατά τη δικιά μου άποψη. Αφήνει ένα μάτι αποτέλεσμα αλλά χωρίς να σε στεγνώνει και γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, skin care και αρώματα. Από αρώματα έχω το Modern Muse στο κόκκινο μπουκάλι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τσιπικάτικο, αλλά θα τα πούμε σε βίντεο με αρώματα, αυτά μη σας τρώω χρόνο τώρα. Έχει πολύ ωραία skincare προϊόντα. Hourglass. Έχουν έρθει πολύ συγκεκριμένα προϊόντα στην Ελλάδα δυστυχώς, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίες πούδρες. Είναι αυτή εδώ πέρα, η Ambient Strobe Lighting Powder. Είναι μια πούδρα που δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές. Δίνει λάμψη, φωτεινότητα και πραγματικά κάνει έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο απαλό φινίσμα. Έχει και bronzer, έχει και πούδρες λάμψης. Μπορείτε να το δείτε και στο εξωτερικό τη διάσημη τριπλέτα που χρησιμοποιούν όλες οι make-up artists. Και είναι οι πούδρες υψημένες με την εξτρά λάμψη, αλλά θεωρώ ότι είναι κρίμα να περνάει τελωνίο. Είναι πολύ ακριβό προϊόν, είναι στα 60 ευρώ, 3 πούδρες. Μπορείτε να πάρετε σε πολύ πιο οικονομική τιμή, σε μίνι προϊόν που έχουν στα Sephora, ό,τι έχει μείνει. Έχει και bronzer, έχει και την πούδρα λάμψη που σας έδειξα, έχει και το primer, το veil. Και αυτά. Huda Beauty. Παλέτες, κραγιόν. Είναι τα αγαπημένα μου από Huda Beauty. Η παλέτα η αγαπημένη μου όλων των εποχών είναι η Nude Light, αυτή εδώ πέρα. Θεωρώ ότι για καθημερινά, για νυφούλες, για πιο ρομαντικά look, είναι ό,τι πρέπει, είναι καταπληκτική παλέτα. Έχει πάρα πολλές επιλογές, ζαχαρώνω και τη Rose Quartz, την καινούργια παλέτα που έχει έρθει και την αγαπώ πάρα πολύ. Πολύ κρεμμώδες υφές, με έντονη απόδοση, χωρίς να κάνω fallout kickback. Εξαιρετική! Jimmy Choo για αρώματα, έχω το Fever αλλά και το original το Jimmy Choo που έχω μυρίσει, μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι πιο μπαχαρικοειδή υφές, πιο έντονα αρώματα, πιο θηλυκά, πιο ζεστά, πιο ανατολίτικα, μου αρέσει πάρα πολύ. Το Fever είναι πιο παιχνιδιάρικο, πιο μοντέρνο, πιο pop θα το έλεγα. Lancôme, μάσκαρα, αρώματα, βάση και skincare. Έχει πάρα πολλά προϊόντα που μπορείτε να δοκιμάσετε. Έχει πάρα πολλές ωραίες λοσιόν όσον αφορά το skincare κομμάτι. Έχει πάρα πολύ ωραία foundation όσον αφορά τη βάση. Είναι λίγο βαριά, έχουν και λίγο άρωμα, αλλά κάνουνε κάποιος έπεσε λίγο θύμισε στο σπίτι, δεν ξέρω από το εξαιρετικό μου ταλέντο να περιγράφω προϊόντα. Αφήνει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και συνήθως μάτα, αλλά έχει νομίζω και πιο γελιστερά αρώματα, εντάξει δεν το συζητώ. Της Lancôme είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Της Lancôme είναι το Tinted Doll που έχω. Το Doll. Το Tinted Doll είναι μακιγιάς. Έχει καεί ο εγκέφαλός μου. Είναι το Doll της Lancôme, το έχω και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και για μάσκαρα έχω την αγαπημένη μου, την Monsieur Big, που δίνει καταπληκτικό όγκο, δεν το συζητώ. Κανές, πάρα πολύ ωραία για lip balm. Έχει ένα πολύ διάσημο lip balm. Και νομίζω έχει φέρει και άλλες γεύσεις, έχει και προϊόντα skincare, δεν τα έχω δοκιμάσει, ακούγονται ότι είναι καλά. Εγώ θα σας την πρότεινα για το lip balm. Makeup Forever έχει συνήθως όλο το χρόνο εκπτώσεις, κάτι συμβαίνει με αυτήν την εταιρεία, δεν έχω ανακαλυψτεί. Λοιπόν, το Ultra HD το foundation είναι από τα καλύτερα foundation που έχω δοκιμάσει. Πραγματικά αφήνει πάρα πολύ ωραίο ανάλαφρο αποτέλεσμα, δεν αισθάνεσαι να φοράς κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πρέπει να το δοκιμάσετε να με θυμηθείτε. Και τα Artist Color Pencil που είναι υπερδιάσημα, διαφημίζονται παντού, τα έχουν όλα οι make-up artist, είναι τα μολύβια που είναι multitask και για χείλη και για μάτια, εξαιρετικές αποχρώσεις, συνήθως λείπουν όλα τα χρώματα. Mario Badescu. Drying Lotion εξαιρετικό για τα σπυράκια, είναι αυτό που είναι το διπλό που είναι το κόκκινο κάτω, το ροζ κάτω με το σαλικυλικό και το υγρό από πάνω που βουτάς την μπατονέτα χωρίς να το κουνήσεις και πας πάνω στα σημεία που έχει σπυράκια, ξέρουν φεύγουν, την επόμενη μέρα έχουν φύγει, εξαιρετικό. Και τα facial spray έχω δοκιμάσει πάρα πολύ, που έχουν διαφορετικά με λεβάντα, με αγγούρι, με διάφορα αρώματα που είναι πάρα πολύ ωραία για να ανανεώνει την επιδερμίδα και να ενυδατώνεται. NARS. Ξέρετε πόσο έχω λιώσει αυτή την παλέτα της Suede
της NARS. Οι σκιές είναι απίστευτες. Πάρα πολύ βουτυρένιες, πάρα πολύ κρεμμώδεις, πάρα πολύ... Τι να πω, δεν κάνουν fallout kickback. Πολύ ωραία βάση. Σύντομα θα χρησιμοποιήσουμε το foundation της εταιρείας που θα το ανοίξω, γιατί μου τελείωσαν τα foundation και δεν έχω ξεμείνει, οπότε θα βγει από την αποθήκη και θα το χρησιμοποιήσουμε μαζί. Εξαιρετικό, καλύπτει όλα σου τα λάθη. Και πάρα πολύ ωραία κραγιόν. Και αυτά που είναι σαν μολύβια και αυτά που είναι σαν στυλό είναι πάρα πολύ ωραία. Σεφορά, η ίδια η μάρκα των Σεφορά. Τα θρυλικά, τα lip stain, δεν έχω κάποιο γιατί μου τελείωσαν όλα να σας δείξω. Είναι σε πάρα πολύ οικονομική τιμή σχεδόν όλο το χρόνο, γιατί τα βάζουμε σε εκτός. Πολύ ωραία χρώματα και έχει και εορταστικά με πιο πολύ σήμερα αν θέλετε να δοκιμάσετε. Μάσκες προσώπου εξαιρετικές και eyeliner. Πού το έχω το eyeliner? Δεν το έχω εγώ, το έχει η αδερφή μου μάλλον που το έχει οικειοποιηθεί. Είναι αυτό το color block στο καφέ, είναι πολύ μικρό, είναι αρκετά οικονομικό και είναι σκυλί. Smashbox, η εταιρεία κολοσσός για τα primer και έχει και πολύ ωραίες παλέτες. Όχι. Εγώ έχω την Ablaze της Smashbox, κάνει εξαιρετικό 3D εφέ, εντάξει, πολύ μπούζι, που επίσης έχει πάρα πολλές εκπτώσεις μέσα στη χρονιά. Το primerizer της Smashbox, ξέρετε πόσο μου αρέσει πραγματικά. Λοιπόν, σαν τροπές έχουμε κάνει μια συλλογή στο μπάνιο από τα αυτομαυριστικά της αδερφής μου, αλλά είναι η καλύτερη εταιρεία γιατί δεν αφήνει στάμπες, απλώνεται πολύ ωραία, δεν μυρίζει, έχει σπρέι για το πρόσωπο που είναι και ενισχυμένο με βιταμίνη C για να έχει και μια λάμψη και ένα skincare κομμάτι στο πρόσωπο. Tom Ford αρώματα, το βανίλα, το μπάκο είναι το πιο διάσημο. Δεν το έχω μυρίσει ποτέ ή το έχω μυρίσει και δεν με εξετρέλαινε, αλλά θέλω να σας πω και εταιρείες που ξέρω και από αλλού ότι ακούγεται, τι ακούγεται για αυτές, να έχουμε μια εμπεριστατωμένη άποψη. Και σκιές, έχω αυτή την παλέτα που δυστυχώς έχει χαλάσει το στόπερ της, είναι όμως εκπληκτική. Αυτές οι πολύ ακριβές εταιρείες θεωρώ ότι αξίζει να τις δοκιμάζεις για λίγο πιο τόπερ σκιές. Δηλαδή σκιές που έχεις βάλει τη βάση σου και θες μια εξτρά λάμψη, ένα εξτρά χρώμα και έρχεσαι και τις κάνεις swipe ακριβώς από πάνω. Too Faced. Έχω δοκιμάσει foundation. Εξαιρετικό το Born This Way. Έχουμε δοκιμάσει την πούδρα. Πάλι τη σειρά Born This Way εξαιρετική. Το concealer ακούγονται διθυραμβικά σχόλια, αλλά εμένα μου μπαίνει στις γραμμές, αλλά οφείλω να σας το πω. Πολύ ωραία κραγιόν. Το αγαπημένο μου κόκκινο, το Melted Matte, είναι από την Too Faced και βγάζει και πολύ ωραία σειρά κάθε gingerbread palette που βγάζει. Έχω και τις παλέτες στην Chocolate Bar, θρυλικά προϊόντα. Έχει κάνει ένα rebrand της εταιρείας και έχει φέρει καινούργια πράγματα τα οποία εγώ δεν τα έχω δοκιμάσει, οπότε γι' αυτό δεν έχω άποψη. Και η μάσκαρα η Better Than Sex εξαιρετική, αλλά αν οι παλέτες της αυτές που έχει διατηρήσει έχουν την ίδια απόδοση με τις παλιές είναι εξαιρετικές. YSL αρώματα Black Opium, θρυλικό άρωμα, πολύ ωραίο. Ξέρω ότι δεν αρέσει σε όλους, αλλά σε μένα μεγάλο μέρος του κοινού αρέσει. Και κραγιόν, ψάχνω και δεν το βρίσκω, είναι το Tatouage Couture Matte Stain το 7, πάρα πολύ ωραίο, πολύ χρησιμοποιημένο, δεν ξέρω αν η χείλη δεν μπαίνει στις γραμμές, είναι φοβερό. Και Zoeva, τα πινέλα είναι εκπληκτικά, δεν το συζητώ, δεν χάνουν τρίχες, πλένονται πολύ εύκολα, εφαρμόζουν πολύ ωραία τα προϊόντα και είναι σε μια μέτρια τιμή. Τώρα, γενικά μπορούμε να πάμε και σε προϊόντα της NYX που ξέρετε πόσο πολύ αγαπάω. Τα βρίσκουμε και στο Hondo Center και σε καταστήματα NYX που υπάρχουν ανατόπου στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά εξαιρετικά προϊόντα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι σκιές. Η Ultimate Utopia Palette είναι εκπληκτική. Έχουν εκπληκτικά προϊόντα. Sweet Cheeks, κρεμμώδες ρουζ. Το συστήνω. Κραγιόν πάρα πολύ ωραία που επίσης τα συστήνω. Προϊόντα βάσης δεν έχω δοκιμάσει από την NYX, οπότε δεν μπορώ να πω. Και φυσικά τα πινέλα τους που τα έχω λιώσει. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο να σας προτείνω συγκεκριμένα προϊόντα. Πριν ξέχασα να πω ότι για skincare προτείνω από την Pixi, την εταιρεία που δεν την ανέφερα καθόλου, το Glow Tonic είναι ένα νερό, το πούμε έτσι, το οποίο κάνει μία απολέπιση στο δέρμα και δίνει και μία γυαλάδα. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, δεν μυρίζει, δεν φαγουρίζει, δεν πειράζει τους εξαιματίες ή όσους έχουν δερματίτιδα. Εγώ το χρησιμοποιούσα κάθε μέρα, αλλά εσείς μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και πιο αραιά, άμα θέλετε. Εξαιρετικό προϊόν. Τα προϊόντα από Skinbox, σας αφήνω να δείτε το βίντεο εδώ πάνω που είχαμε κάνει. Το πάρα πολύ ωραίο αντιλιακό από τη Μίσα, το πάρα πολύ ωραίο καθαριστικό λαδάκι από την Unique, την πάρα πολύ ωραία κρεμούλα από Purito και
το BHA που χρησιμοποιώ τώρα πιο εντατικά και δεν ξεφλουδίζω και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί καθαρίζει πόρους και τα λοιπά, που ήταν από COSRX. Σας αφήνω όμως να δείτε το βίντεο αναλυτικά, να το απολαύσετε. Και ένα προϊόν που είναι επίσης skincare αλλά χρησιμοποιείται και σαν primer, είναι το Banana Bright Face Primer από Ulla Henriksen. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν που μυρίζει σαν πορτοκαλόπιτα, δίνει απίστευτη λάμψη, και πραγματικά πιστεύω ότι θα σας αρέσει και θα σας βολέψει, γιατί κάνει πιο smooth το πρόσωπο και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με foundation. Σας πρότεινα της Estée Lauder το WH Gavari και της NARS το κλασικό foundation. Θα σας προτείνω και της Laura Mercier το Tinted Moisturizer που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το oil free, έχει και SPF, ελαφριά υφή, πολύ ωραίο άρωμα σαν μπισκοτάκι μυρίζει, με στην απόχρωση 2W2 Nude. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, ανάλαφρο, έχει όμως πολύ καλή κάλυψη, όχι full, αλλά καλή κάλυψη. Για concealer σας προτείνω σαν ακριβό της NARS το Radiant Creamy Concealer, είναι εξαιρετικό, δεν παίρνει στις γραμμές, σβήνει όλα τα λάθη, είναι πάρα πολύ καλυπτικό και φυσικά το Born to Glow της NYX που τόσο αγαπώ και είμαι στην απόχρωση Light Ivory. Το μόνο κακό είναι ότι έχει αυτό το σφουγγαράκι που είναι λίγο ανθυγινό, αλλά δεν με πειράζει, δίνει λάμψη, δίνει φως, δίνει κάλυψη, δεν μυρίζει κάτι, δεν σε φαγουρίζει, δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές. Το φοράω και αυτή τη στιγμή και παρότι έχω πάρα πολύ ξηρό δέρμα αυτή τη στιγμή στο πρόσωπό μου, δεν με έχει ενοχλήσει καθόλου, το προτείνω. Στο κομμάτι της πούδρας η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο πίσω, δεν έχω βρει κάποια συγκλονιστική, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ σαν compact της Too Faced, η Born This Way, πάρα πολύ ωραία, είναι σαν powder foundation, οπότε μπορείς πάρα πολύ ωραία να έρθεις, να καλύψεις, να κρύψεις λάθη κτλ. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και σαν loose, της Laura Mercier δεν την έχω δοκιμάσει, αλλά πάλι από τη σειρά Born This Way, η Ethereal Powder, θα τη χρησιμοποιήσουμε στις γιορτές. Είναι λίγο τσιμπημένα τα προϊόντα της Too Faced, αλλά δεν έχει σημασία γιατί τώρα μιλάμε για Black Friday και εκπτώσεις, έχει μέσα πάρα πολύ ποσότητα. Δεν μυρίζει κάτι. Παιδιά, είναι η πιο smooth πούδρα που έχω δοκιμάσει ποτέ. Είναι πάρα πολύ λεπτόκοκκι και γίνεται σαν velvet στο δέρμα. Κάνει ένα smooth αποτέλεσμα. Μου αρέσει πάρα πολύ και πρέπει να τη χρησιμοποιούμε πιο πολύ σε αυτό το κανάλι να σας τη δείξω γιατί αξίζει πραγματικά. Από contour και bronzer προτείνω το Tantour της Huda Beauty που είναι το κρεμόδες εδώ πίσω. Δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Εξαιρετικές αποχρώσεις, εξαιρετική απόδοση. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Το Hoola που σας το έδειξα που είναι πάρα πολύ βουτυρένιο, πάρα πολύ battery και πάρα πολύ ωραίο smooth αποτέλεσμα δίνει στο πρόσωπο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και φυσικά, Butter Bronzer από Physicians Formula, τα βρίσκουμε στα Hondo Center. Το μόνο που με ενοχλεί είναι ότι κάνει πάρα πολύ kickback, αλλά κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ smooth, πάρα πολύ natural, πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και πολύ ωραίες αποχρώσεις. Ψάχνω και δεν βρίσκω. Εννοείται MAC, τη MAC σας την προτείνω για τα κραγιώτης. Το Foy είναι το αγαπημένο μου, όπως και το Ruby Woo, το αγαπημένο μου κόκκινο. Τα Glow Play Blush, εξαιρετικά. Είμαι στην απόχρωση Blush Please που είναι έτσι ένα nude cafe mauve. Εξαιρετικά, παιδιά. Είναι εξαιρετική αποχρώση. Το βλέπεις και λες αυτό, ή γράφει κάποιο στο πρόσωπο ή δεν γράφει καθόλου. Είναι εκπληκτικό προϊόν. Πολύ κρεμόδες, το παίρνεις με ένα stippling brush, το βάζει εκπληκτικό. Και το Velvet Touch Creamy Stick Blush είναι απόχρωση 08 που έχω εγώ από Kiko Milano. Έτσι για να σας δείχνω και κάτι πιο ακριβό και κάτι πιο οικονομικό. Είναι σχεδόν παρεμφερής απόχρωση με αυτή τη MAC. Δεν έχω λόγια. Σαν highlighter σας έδειξα τις Bobbi Brown. Σας έχω δείξει πολλές φορές της Maybelline το Master Chrome, χάλασε συσκευασία, αλλά είναι εξαιρετικά εκτυφλωτικό. Θέλω να σας προτείνω και της Makeup Academy από τη σειρά Light Luster που φοράω αυτή τη στιγμή The Ultimate Glow. Αυτή την τριάδα είναι πάρα πολύ δυνατά, είναι ένα χρυσό, ένα ροζ και ένα ασημί. Τα καίει το φως, δεν μας νοιάζει. Και για κάτι πιο μπούζι πάμε στην Benefit. Εγώ έχω το Tickle, έχει ακουστεί πολύ καλή κριτική και για το cookie, το λεγόμενο, είναι πάρα πολύ δυνατά highlighter. Για σκιές σας προτείνω NYX που σας έδειξα, Fenty Beauty που σας έδειξα, NARS που σας έδειξα και Natasha Denona. Σας δείξω την αγαπημένη μου που είναι Mini Star Palette. Θεωρώ ότι αξίζει να κάνεις σε συλλογή όλες τις μικρές τις παλέτες και μπορείς να επενδύσεις και σε κάτι πιο ακριβό αν θες βραδιφέ, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ακριβές. Δεν ξέρω αν θα μπουν οι ξένες εταιρείες των Sephora σε εκτός. Εγώ σας μιλάω για πανενδεχόμενο, αν μπουν εκτός και ενδιαφέρεστε να πάρετε, σας τα προτείνω
όλα και σας ξεχωρίζω από κάθε εταιρεία το διαμαντάκι. Νατάσα Ντενόνα, παλέτες φοβερές. Για μάσκαρα σας προτείνω την Better Than Sex από Too Faced, την Cher Big από Lancôme σας την έδειξα και φυσικά την MD, εγώ την είχα βρει σε περιοδικό, νομίζω μπορείς να το βρεις και σε Scrooge. XXL Carbon μασκάρα εκπληκτική. Αλλά και η Kiko Milano που έρχεται έτσι σιγά σιγά στην Ελλάδα και έχει ανοίξει κάποια καταστήματα, έχει πάρα πολύ ωραίες μασκάρα. Μολύβια σας έχω πει άπειρες φορές, Ere Due, εκπληκτικά, κρεμόδι. 17 επίσης, δεν είναι πάρα πολύ οικονομικά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Κρεμόδι, μπάτερι, σβήνουν, κάνουν. Και από την NYX, να σας δείξω ας πούμε ένα, η αγαπημένη μου σειρά είναι η Suede από NYX Professional. Πάρα πολύ ωραία σειρά, μ' αρέσει. Και έχει και πολύ ωραίες αποχρώσεις, είναι κρεμόδι, χωρίς όμως να σπάνε. Είναι και τα τρία, είναι και η 17 και η Redo και η NYX έχουν μια κοινή φιλοσοφία να είναι ναι μεν μπάτερι, αλλά να μην σέρνεις και χαλάει ας πούμε, φεύγει. Setting spray το αγαπημένο μου είναι της NYX, νομίζω πάλι καταργήθηκε, δεν ξέρω γιατί. Αυτό που είναι το διαφανές και το matte τους και το dewy τους που έχω δοκιμάσει setting spray είναι ok, αλλά αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ κάποιο του εξωτερικού οπότε δεν σας το αναφέρω. Για κραγιόν, YSL σας έδειξα, MAC σας πρότεινα, Fenty Beauty σας είπα, Too Faced σας έδειξα το κόκκινο και πάρα πολύ ωραία έχει και η NYX επίσης. Σας τα έδειξα. Για lip gloss προτείνω τα lifter gloss της Maybelline μαζί με το glow bomb της Fenty. Σας τα δείχνω μία ακριβά, μία οικονομικά, μία ακριβά, μία οικονομικά. Skin care, μαλλιά, αυτά έχω ξεχάσει και τα primer. Για primer σας είπα το Banana Bright Face primer που μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που δοκιμάζω αυτό το διάστημα και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν κυκλοφορεί πλέον. Είναι το smoothing primer, οπότε σας το δείχνω, δεν πειράζει, it's makeup forever. Για skincare, σας είπα τα πρώτα της Skinbox, γιατί ξέχασα να πω κάποια. Τη MAC Fast Response Eye Cream είναι η αγαπημένη μου, μόνη που σώζει τα μάτια μου. Φυσικά, τα προϊόντα της εταιρείας Regenis που είχαμε δοκιμάσει, σας τα αφήνω και αυτά εδώ, αν φτάσουν όλα τα link και μπορώ να τα βάλω, να τα δείτε ότι είναι εκπληκτική εταιρεία με πολύ ωραίες υφές. Εγώ ήμουν πολύ ευχαριστημένη από όλα τα πρώτα που δοκίμασα, ειδικά το σαπούνι, το Hyaluronate, ήταν εξαιρετικό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είπαμε Regenis, είπαμε Skinbox, είπαμε τις Clinique τα προϊόντα. Λοιπόν, και η Herbalis η εταιρεία που έχω δοκιμάσει που είναι επίσης ελληνική, μου άρεσε πάρα πολύ. Και η ενυδατική που ήταν έτσι λίγο πιο βαριά, αλλά μου άρεσε και το σαπουνάκι που χρησιμοποιώ τώρα. Θα σας αφήσω για αυτά όλα link. Και για το σώμα έχουμε The Body Shop. Πάρα πολύ ωραία βούτυρα σώματος, απαλά, μυρίζουν ωραία. Είναι έτσι πάρα πολύ ωραία στο οσφυντικό μας σύστημα. Και έχει και τον ντεμακιγιάζ, αν υπάρχει ακόμα το μπάτερ με το χαμομήλι που κάνει ωραίο ντεμακιγιάζ, αλλά θολώνω λίγο πολύ τα μάτια. Είμαι έτσι και έτσι. Και θα κλείσω με τα μαλλιά. Η αγαπημένη μου μάσκα όλων των εποχών είναι της Redken, η All Soft, η έτσι χρυσή. Είναι η καλύτερη μάσκα μαλλιών που έχω φορέσει ποτέ. Δεν συγκρίνω με τίποτα άλλο, είναι κορυφαία. Και από την εταιρεία Schwarzkopf μ' αρέσει η σειρά η κόκκινη με τις πρωτεΐνες, που είναι και το σαμπουάν έχω δοκιμάσει. Και την κρέμα για τις άκρες των μαλλιών και τη μάσκα από Schwarzkopf και τη σειρά την ενυδατική, την μπλε που είχαμε χρησιμοποιήσει στο σπρέι. Θα σας τα αφήνω και σε φωτογραφίες στη σελίδα μου, να ανησυχείτε που σας τα λέω έτσι λίγο γρήγορα για να μην σας ζαλίσω γιατί ήδη έχουμε φτάσει στο μισάωρο. Επίσης πολύ ωραία προϊόντα έχει η Natura Siberica που βρίσκουμε και στα Hondo Center και στο δικό του site. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων, εμένα μου άρεσαν αρκετά από τα προϊόντα τους. Μετά τώρα εντάξει, Λαρός Ποσέ, Βυσί, Αβένα, Πιβίτα, Κορές. Θα έρθουν βίντεο review για αυτά ξεχωριστά, οπότε αν χρειάζεται κάτι από εκεί, πάρτε το πάνω σας, δεν έχω να σας προτείνω κάτι extravagant. Αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι, ξέρω ότι σας κούρασε, σας μπέρδεψε, σας είπα πολλά. Θα σας αφήσω κάτω στο link προϊόντα, θα πέσει πολύ δουλειά για αυτό το μοντάζ. Πείτε μου κάτω στα σχόλια εσείς τι προϊόντα σκοπεύετε να αγοράσετε στο Black Friday. Εγώ μάλλον δεν θα αγοράσω τίποτα ή αν πάρω θα πάρω την παλέτα της Huda Beauty, τη Rose Quartz που μου άρεσε πολύ εμφανισιακά και που την είδα σε ένα review. Oh my god, κάτι σκιές να γράφουν σαν να τα σαντενώνα 2-3 αποχρώσεις σε μια σκιά και να είμαι εγώ, oh my god. Τέλος πάντων δεν μας νοιάζει αυτά που λες εσύ, νάσια μου. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να σας έτσι γέμισε προϊοντήλα, ακόμα και να μην αγοράσετε, να σας έκανε να νιώθετε σαν να αγοράσατε και να πήρατε αυτή την ευχαρίστηση. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που παρακολουθήσετε ακόμα ένα βίντεο μου και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο.
Χρόνια πολλά! Καλές γιορτές να έχουμε! Μουά! Εγώ το χρησιμοποιούσα και κάθε μέρα, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσω.